Ναι, καλησπέρα στον κύριο Παύλο Χριστίδη, ο οποίος είναι μαζί μας στο στούντιο και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς ήρθατε. Να τοποθετηθείτε με βάση και τις σημερινές εξελίξεις που είχαμε, δηλαδή την ένταση από την πλευρά της Τουρκίας, η οποία κλιμακώνεται μέρα με τη μέρα. Τα υπόλοιπα νομίζω τα ακούσατε. Καταλαβαίνω ότι είναι και το θέμα των ημερών συνολικά, υπό την έννοια ότι μας απασχολεί όλους και ως πολίτες η τουρκική επιθετικότητα. Δεν είναι ένα καινούριο φαινόμενο, κύριε Ξενάκη, και δεν μπορεί κανένας να υποτιμήσει το φαινόμενο αυτό προσομοιάζοντας σε άλλες εποχές που πάλι ο κύριος Ερντογάν είχε εκλογές. Τα ζητήματα τα οποία ανοίγει η Τουρκία είναι ζητήματα τα οποία παραβιάζουν τις συνθήκες καλής ειρήνης ανάμεσα σε δύο χώρες. Είναι ζητήματα τα οποία παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο σε πολλές περιπτώσεις και εργαλειοποιεί μια σειρά θεμάτων που έχει στα χέρια του με τρόπο που είναι. Έλεγε πριν ο Νίκος για το σημερινό Λεπούαν, το γαλλικό περιοδικό, που βγήκε με πρωτοσέλιδο το Πούτιν και τον Ερντογάν. Η διαβολική, ο τίτλος του. Είναι σημαντικό, κύριε Ξενάκη. Δείχνοντας πόσο ίδιοι είναι, έτσι. Και πραγματικά είναι ίδιοι. Στον τρόπο που κυβερνάνε και στον τρόπο που συμπεριφέρονται. Βεβαίως. Είναι σημαντικό, κύριε Ξενάκη. Άρα έχει αναβαθμιστεί αυτή τη στιγμή ο ρόλος Τουρκίας διεθνώς, αλλά ταυτόχρονα έχει στοχοποιηθεί και από ένα μεγάλο κομμάτι. Έτσι, πάει στην άλλη πλευρά. Ναι, αυτό λέω. Κύριε Ξενάκη, το έχουμε συζητήσει ξανά και από τη δικιά σας συχνότητα ότι δεν είναι δυνατόν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ευρωπαϊκής, αν θέλετε, αλλά και της διεθνούς πολιτικής ατζέντας, να μην αντιλαμβάνεται ότι η Τουρκία ακολουθεί μια ακραία τυχοδιοκτική στάση. Μάλιστα. Προς το διεθνές δίκαιο. Εμείς λοιπόν τώρα. Αυτό το ζήτημα το οποίο εμείς πρέπει να δούμε είναι τι κάνουμε εμείς. Η κινητικότητα είναι κάτι το οποίο είναι σημαντικό όταν συνοδεύεται από αποτελεσματικότητα. Επομένως, είναι πολύ κρίσιμο μετά από την επίσκεψη του κυρίου Μητσοτάκη στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκτός από την επικοινωνία την οποία κέρδισε η Νέα Δημοκρατία, να δούμε και την ουσία. Και εδώ περιμένουμε να δούμε πώς θα κινηθεί και το State Department. Δεν και φυσικά. Είναι σημαντική η σημερινή ανακοίνωση, κύριε Χριστίδη, του State Κοιτάξτε, Department. Θα σας απαντήσω. Δεν τους έχω ξανακούσει ποτέ τους Αμερικάνους να καταδικάζουν την Τουρκία για υπερπτήσεις, να λένε ότι τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας είναι διαπραγμάτευτα είναι, και η κυριαρχία της. Είναι σημαντικό να αναγνωρίζεται από όλους τους εταίρους μας το διεθνές status quo. Και είναι σημαντικό να αναγνωρίζεται και η θέση της Ελλάδας στα πράγματα και η προκλητικότητα της Τουρκίας. Και κανένας δεν μπορεί να είναι μίζερος γύρω από αυτό. Τι πρέπει όμως να πούμε, κύριε Ελευθερόγλου, ότι χρειάστηκε να περάσουν 10-15 μέρες για να γίνει κάτι τέτοιο, μετά τις περιπτήσεις στην Αλεξανδρούπολη, ότι έπρεπε να υπάρχει παρέμβαση από τη δικιά μας μεριά και υπήρξε ενδεχομένως από τον κύριο Μητσοτάκη και τους συνεργάτες του. Τι δεν υπάρχει όμως σίγουρα, δεν υπάρχει καμία ενημέρωση προς τα πολιτικά κόμματα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί, διότι δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει, να μαθαίνουμε μια σειρά ανακοινώσεων που αφορούν την Ελλάδα από ξένους ηγέτες. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να αλλάξει. Αυτό ήταν κάτι το οποίο ήταν όντως προβληματικό, σοβαρό. Είναι απολύτως. Είναι απολύτως. Η φράση ίσως και λίγο μαλακή. Εγώ θέλω να σας πω, κύριε Ξενάκη, επειδή καταλαβαίνω ότι η τελευταία μου φράση θα βάλει έτσι λίγο φωτιά και στην συζήτηση. Ας βάλει, δεν πειράζει. Ότι κανένας μας ποτέ, κανένα πολιτικό κόμμα δεν μπορεί να ισχυρίζει ότι έχει κάνει όλα καλά. Το μοναδικό κόμμα το οποίο το τελευταίο χρονικό διάστημα παρουσιάζει μια εικόνα ότι τα έχει κάνει όλα τέλεια είναι η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, ακόμα και σε αυτό το προφανές ζήτημα της μη ενημέρωσης, προσπαθεί να βρει μια δικαιολογία. Δεν υπάρχει δικαιολογία. Αυτό συμβαίνει τις τελευταίες 4 δεκαετίες στην πατρίδα μας. Υπάρχει κόκκινο τηλέφωνο. Σηκώνεται αυτό το κόκκινο τηλέφωνο από συνεργάτες του εκάστοτε Πρωθυπουργού. Ενημερώνει τους αρχηγούς των υπολείπων πολιτικών κομμάτων για το τι συμβαίνει. Γιατί αυτό καθιστά τη χώρα μας πάρα πολύ ισχυρή. Μες. Προσωπικά, κύριε Ξενάκη, και κλείνω με αυτό, επειδή η συζήτηση αυτή είναι μια συζήτηση που γίνεται παντού έξω στην κοινωνία. Το έχουμε ακούσει και στο παρελθόν. Μήπως οι ηγέτες που πρέπει να αντιγράφουμε είναι οι ηγέτες τύπου Ερντογάν ή τύπου Πούτιν? Στο τέλος της ημέρας βλέπουμε ότι οι λαοί αυτών των κρατών δεν περνάνε καλά. Έχουν τεράστια ζητήματα. Ότι η δημοκρατία τους είναι μια δημοκρατία που είναι κολοβή, για να μην πω ανύπαρκτη. Να καταλάβω κάτι, παρομοιάζεται τη συμπεριφορά του κ. Μητσοτάκη στα εξωτερικά θέματα με την συμπεριφορά του κ. Πούτιν και του κ. Ερντογάν? Γιατί αυτό κατάλαβα εγώ, μπορεί να κάνω λάθος. Καμία σχέση. Όχι, έτσι. Απολύτως καμία σχέση, δεν ξέρω πώς το καταλάβατε. Όχι, επειδή πρέπει να αποφάσει μόνο στα εξωτερικά ζητήματα αυτό που είπατε εσείς. Όχι, αυτό το στυλιτεύω, το κρατάω, δεν δικαιολογείται. Όσο και να θέλει να το δικαιολογήσει, όπως το είπατε και εσείς προηγουμένως. Από εκεί και πέρα θέλω να πω, με βάση αυτό το που είπατε και εσείς για τα εξώφυλλα των περιοδικών, ότι στην Ελλάδα είδαμε σε δημοσκοπήσεις τα προηγούμενα χρόνια, κύριε Ελευθερόγλου, ηγέτες τέτοιου είδους
να έχουν πολύ υψηλή δημοτικότητα. Το ακροατήριο, κυρίως το ακροατήριο. Το ελληνικό ακροατήριο. Ναι, ναι. Το ελληνικό ακροατήριο. Και έλεγε, να έχουμε κι εμείς έναν τάδε ή έναν δίνε. Αυτό είναι κάτι το οποίο παραπέμπει. Τα είδες πληρώνονται. Κύριε Χριστίδη, επειδή τώρα τρέχει το θέμα και το αναφέραμε στην αρχή της εκπομπής, για το θέμα του εγγράφου του Αμερικανικού Υπουργείου Δικαιοσύνης, ένα εγγράφο του 2017, που στη μετάφραση απαλήθηκε το όνομα του κυρίου Λοβέρδου. Ένα έγγραφο για την υπόθεση Νοβάρτης. Απάντησε ο κύριος Λοβέρδος, λέει ότι εμένει στη λάσπη ο ΣΥΡΙΖΑ, είπε το Υπουργείο Εξωτερικών ότι έχει καταργηθεί μεταφραστική υπηρεσία και το κάνανε οι ιδιώτες και εμείς δεν ελέγχαμε τους ιδιώτες κλπ. Το ΠΑΣΟΚ δεν έχει βγάλει κάποια ανακοίνωση. Λοιπόν, ένα σχόλιο σας και αν θα υπάρξει ανακοίνωση, αν γνωρίζετε από το ΠΑΣΟΚ. Θα υπάρξει. Και θέλω να σας πω ότι τα έγγραφα αυτά έχουν κατατεθεί και έχουν αξιολογηθεί στην Βουλή πριν από 2 χρόνια. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο πάντοτε πίστευα και πιστεύω και υπερασπίζομαι είναι ότι πρέπει να αφήσουμε την ανεξάρτητη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της και να ρίξει άπλετο φως παντού, πάντα και για τους πάντες. Αυτά όμως τα έγγραφα, σας είπα και προηγουμένως ότι είναι γνωστά έγγραφα, έχουν κατατεθεί. Περιμένουμε να δούμε. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε και την ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ. Αφού λέτε ότι θα βγει ανακοίνωση, θα έχει ενδιαφέρον να την δούμε. Θα βγει στο ίδιο σκεπτικό, νομίζω, πάντως που κυρίως αυτό που ο κ. Πάντως, κύριε Χριστίδη, κάτι για το σχόλιο που θέλετε να κάνετε εσείς για το θέμα αυτό, για να το κλείσουμε και να έχουμε μετά μπροστά μας όλο τον χρόνο να κουβεντιάσουμε για τα υπόλοιπα. Η αφετηρία της συζήτησής μας για τα όπλα τα οποία θα στείλουμε στην Ουκρανία είναι το κατά πόσο εμείς και οι σύμμαχοί μας στηρίζουμε την Ουκρανία απέναντι στην εισβολή που δέχονται από τη Ρωσία. Και επομένως, ένα το οποίο πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι υπάρχει μια κριτική τεράστια στη Γερμανία αυτή τη στιγμή ότι όλη αυτή τη βοήθεια την οποία υπόσχεται προς την Ουκρανία δεν τη βλέπουμε να γίνεται πράξη. Το λέω αυτό διότι πρέπει να καταλάβουμε ότι οι Έλληνες που είναι ένας λαός που έχει κάνει πάρα πολλές θυσίες για την ελευθερία του και έχει σταθεί από την πρώτη στιγμή δίπλα στον Ουκρανικό λαό και έχουμε ανοίξει τις πόρτες μας και έχουν έρθει χιλιάδες άνθρωποι ήδη εδώ και βρίσκουμε και τρόπους για να μπουν κατευθείαν και σε δουλειά και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και νομίζω ότι το κάνουμε και με όλη μας την καρδιά όλοι. Πρέπει να θυμόμαστε ότι η διεθνής κοινότητα έχει την υποχρέωση να κινηθεί πολύ γρήγορα για να υπερασπιστεί μια σειρά δεδομένων. Διότι τώρα που μιλάμε, και νομίζω ότι αυτό ταιριάζει και με την επόμενη συζήτηση που θα κάνουμε, τη συζήτηση ακρίβειας, συνεχίζουμε να χρηματοδοτούμε αυτόν τον πόλεμο στον κύριο Πούτιν με πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ την ημέρα στα ταμεία της Ρωσίας. Από τον τρόπο με τον οποίο είμαστε εξαρτημένοι από το φυσικό αέριο. Άρα εδώ θα πρέπει να ανοίξουμε μια κουβέντα η οποία λύνει ζητήματα τώρα για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα για να μην φτάσει η αμφισβήτηση στους θεσμούς και στην Ευρωπαϊκή Ένωση πάλι στα ύψη διότι οι πολίτες δεν βλέπουν λύσεις και απαντήσεις παρά μόνο γενικόλογα και ευχολόγια. Κύριε Χριστίνη, εσείς να ακούσουμε εσάς και το θέμα αυτό. Κοιτάξτε, μαζεύονται πράγματα. Η πραγματικότητα είναι ότι υπάρχει ένα πρόβλημα παντού στην Ευρώπη αλλά στην Ελλάδα το πρόβλημα αυτό είναι ακόμα μεγαλύτερο. Διότι ο πληθωρισμός στην Ελλάδα είναι πολύ μεγαλύτερος από τον μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μαζί με τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ακρίβεια, με την αυξημένη φορολογία, με τον τρόπο με τον οποίο οι πολίτες ήδη ταλαιπωρούνται τα τελευταία χρόνια από μέτρα τα οποία έρχονται και είναι πολύ κοστοβόρα, εδώ πρέπει να αναλογιστούμε ότι έχουμε μια κυβέρνηση η οποία για πάνω από 8 μήνες γνωρίζει το ζήτημα αλλά δεν λαμβάνει καμία στρατηγική αντιμετώπιση του ζητήματος. Έρχεται πάντα εκ του αποτελέσματος πολύ αργά και με πολύ λίγα μέτρα για να αντιμετωπίσει ένα πολύ μεγάλο θέμα. Αυτό είναι κάτι το οποίο το έχουμε πει πάρα πολλές φορές και είναι αυτονόητο ότι όταν έχουμε μείωση στο βαρέλι του πετρελαίου σήμερα περιμένουμε να δούμε κάποια στιγμή και μείωση αύριο το πρωί σε ένα βενζινάδικο. Τι βλέπουμε? Αύξηση στο βενζινάδικο. Αυτό, κύριε Ξενάκη, πρέπει κάποιος να το απαντήσει. Έχει ξαναυπάρξει το πετρέλαιο στα 140 δολάρια το βαρέλι? Έχει αλλάξει ισοτιμή, κύριε Χριστίδη. Έχει ξαναυπάρξει στα 140. Δεν έχει ξαναυπάρξει στα 230 και στα 240 ο μέσος όρος της τιμής της βενζίνης. Και αυτό είναι κάτι το οποίο όσες δικαιολογίες και αν επιχειρήσει να βρει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας
βασανίζει τον Έλληνα πολίτη. Δεν πάει άλλο. Η τιμή του βαρελιού και η ισοτιμία του ευρώ δεν είναι δικαιολογία. Είναι επομένως, ναι, κοιτάξτε όμως να σας πω κάτι. Αν θέλετε να τα ρίχνετε στο βαρέλι το πετρελαίο, κάποια στιγμή να καταλάβετε ότι κυβερνάτε κιόλας. Άρα να πάρετε μέτρα. Γιατί μέτρα ανακοινώνεται εδώ και 6 μήνες και μέτρα στο τέλος της ημέρας δεν παίρνετε. Γιατί η σχροκέρδεια 6 μήνες μετά είναι ένα στα 4 βενζινάδικα. Με πολύ μικρή διαδικασία ελέγχων, κανέναν ανταγωνισμό σε κανένα επίπεδο. Έπρεπε να περάσουν 5 μήνες για να δούμε ποια είναι τα υπερκέρδη των εταιριών της ενέργειας. Και όταν είδαμε ποια είναι τα υπερκέρδη, είδαμε ότι δεν υπάρχει καμία επιπτωσία φορολόγηση των υπερκερδών αυτών. Άρα στους πολίτες, από αυτά τα οποία έχουν πληρώσει πολλαπλώς, δεν επιστρέφει τίποτα. Τι λέμε εμείς ότι πρέπει να κάνει η Νέα Δημοκρατία? Ό,τι κάνουν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και το κάνουν ευρωπαϊκές χώρες οι οποίες έχουν και συντηρητικές δεξιές κυβερνήσεις. Το κάνουν προφανώς και χώρες που έχουν σοσιαλιστικές και σοσιαλδημοκρατικές. Το πρόβλημα είναι ότι στη Νέα Δημοκρατία υπάρχουν και ιδεοληψίες και αιμονές. Και μία βασική ιδεοληψία και αιμονή, κύριε Ξενάκη, είναι το γεγονός ότι πιστεύει ότι η αυτορύθμιση της αγοράς μπορεί να λύξει όλα τα ζητήματα. Δεν μπορεί να τα λύξει όλα τα ζητήματα. Μάλιστα. Και γι' αυτό επιχειρήσεις οι οποίες έχουν αντέξει 12 χρόνια κρίσης κινδυνεύουν να κλείσουν από τον τρόπο τον οποίο κινείται αυτή η κυβέρνηση τους τελευταίους 7 μήνες στην ενεργειακή κρίση. Τα δικά σε μονές, στην πράξη. Έγινε. Μα δεν έχει σημασία αν έγινε. Επειδή το πρώτο δηλαδή δεν είναι το κύριε Χριστίνη, εάν είχαμε ιδεολογικές σε μονές, δεν θα το προτείναμε. Μα τι είναι αυτό το οποίο λέτε τώρα. Τι να το κάνετε τώρα. Το προτείνετε κύριε Χριστίνη. Μα είναι δυνατόν. Το προτείνεις τους άλλους, θα βγαίνει ο άλλος και δίνει ο άλλος πόνο στον εαυτό του. Δεν είναι, δεν είναι. Και μου λέτε εσείς τώρα για ιδεολογικές σε μονές. Μα είναι σοβαρό επιχείρημα ότι πρότεινε στην Ευρώπη να καταβιάζουν το φύρ της λογικής. Τέσσερις μαζί δεν γίνεται. Να συμφωνήσουμε. Ναι, τώρα, να συμφωνήσουμε. Δεν γίνεται τέσσερις. Νομίζω ότι ο Τσίπρας. Λοιπόν, τελεία. Να κάνω μια ερώτηση. Κάντε ένα σχόλιο και εσείς από αυτού που δεν θα μας πείτε μέχρι τις εκλογές τι θα κάνετε μετά τις εκλογές. Αλλά δεν θα μας πείτε, είμαι σίγουρος. Αλλά δεν ασχολείστε. Να τον βασανίσουμε, δεν πρόκειται να ρωτήστε, ρωτήστε. Μα κοιτάξτε, νομίζω ότι όποιος. Είπε για το συμβόλαιο με το λαό, εσείς το δείξατε βέβαια. Μετά που τιμήθηκε το συμβόλαιο με το λαό, έκανε συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία ο συνασπισμός. Προλάβατε εσείς. Είχε διάφορα πράγματα. Παλό, τον Παπαδήμο με τον Βορύδη και τον Γιώργο. 20 χρόνια αφού του κάνατε εσείς με το Μητσοτάκι. Εκεί κάναμε, εξομολογηθήκαμε. Ήταν λάθος. Το είπε η Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά είστε μειοψηφία οι ΕΛΘΕΙ. Είστε μειοψηφία η ΕΝΘΕΗ παρά το γεγονός ότι εξομολογηθήκατε περισσότεροι. Όχι, δεν ήμουν τότε. Λοιπόν, διαπέστε μας. Νομίζω ότι είναι σαφές. Έχει μια αξία η τοποθέτησή σας, εννοώ του ΠΑΣΟΚ. Είναι σαφές, κύριε Ξενάκη, ότι όποιος προσπαθεί να τοποθετηθεί πριν από τις εκλογές, για το τι θα κάνει μετά τις εκλογές, δεν μπορεί να τοποθετείται με όρους οργανωτίστικους. Ο κύριος Τσίπρας αγκάλιασε τον κύριο Καμένο χωρίς καμία απολύτως πολιτική συζήτηση το Σεπτέμβριο του 2015 στην πλατεία Συντάγματος. Υπήρχε καμία πολιτική διαδικασία ανάμεσά τους? Καμία. Η ουσία του ζητήματος λοιπόν για μας. Για των εκλογών λέτε. Ναι, βέβαια. Το πλήρωσε στη συνέχεια βέβαια πολιτικά. Εντάξει, αυτό είναι κάτι που το γράφει ιστορία. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι εμείς έχουμε ένα πολιτικό πρόγραμμα το οποίο επικυρώθηκε στο πρόσφατο συνέδριό μας. Θα επικυρωθεί και σε μια μεγάλη συνδιάσκεψη που θα κάνουμε τους επόμενους μήνες και σε διάφορα περιφερειακά συνέδρια. Και με αυτό θα πάμε. Και να σας πω και κάτι ακόμα. Επειδή δεν μπορώ να προβλέψω το τι θα γίνει σε ένα χρόνο από σήμερα ή σε τρεις μήνες από σήμερα, θέλω να σας πω ότι στο σήμερα, αυτό το οποίο εξετάζουμε σήμερα, τα προγράμματα των κομμάτων που κυβερνά η αξιωματική αντιπολίτευση και εμείς δεν ταιριάζουμε ούτε με το ένα πρόγραμμα, ούτε με το άλλο πρόγραμμα. Άρα δεν βρίσκουμε κοινά ούτε στο ένα πρόγραμμα, ούτε στο άλλο πρόγραμμα. Πάμε, μπορώ να σε ρωτήσω. Αν θέλει να το ρωτήσω. Να μην είναι πρωθυπουργός ο Τσίπρας, να μην είναι πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης. Ποιος θα είναι πρωθυπουργός? Αυτό τώρα είναι ένα αυθαίρετο ερώτημα. Πώς δεν αυθαίρετο. Είναι αυθαίρετο? Το βράδυ των εκλογών πρέπει να κυβερνηθεί η χώρα. Εγώ, κύριε Τριανταφυλλίδη. Σωστό είναι πάντως αυτό. Εγώ, κύριε Τριανταφυλλίδη, δεν μπήκα σε αυτή τη συζήτηση καθόλου. Εγώ λέω. Δεν πρέπει ότι να δώσει μια προοπτική στον κόσμο. Να πει κύριε Τριανταφυλλίδη. Η προοπτική, κύριε Τριανταφυλλίδη, είναι μια προοπτική που έχει πολιτικά χαρακτηριστικά. Επομένως, αν θέλουμε να προστατεύσουμε την πρώτη κατοικία, να μειώσουμε φόρους, να δώσουμε ευκαιρίες πραγματικές στις επιχειρήσεις.
Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία ο κόσμος δυστυχώς έχει ένα πρόβλημα. Επιτρέψτε μου, κύριε Ξενάκη, θέλω να πω κάτι, μια κουβέντα. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ένα πρόβλημα. Εγώ χιούμορ, ξέρετε ότι μπορώ να κάνω πολύ. Λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ένα πρόβλημα. Δεν γίνεται πιστευτός. Όσο και να τα λέει και να τα ξαναλέει και να τα ξαναλέει, δεν θα γίνεται πιστεύω. Κακός τώρα και δεν θέλω. Να γίνεται όσο κακός θέλετε. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Για τα χρέη των κομμάτων και δεν θέλω να τα πω. Εγώ θέλω να δω υπουργό Χριστίδη με υφυπουργό Πολάκη. Εγώ θέλω να σας πω. Είναι καλά να είναι ξεκάθαρες οι θέσεις και πριν τις εκλογές. Βεβαίως. Μην κάνει δηλαδή το Πασόκ ό,τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ που είχε συμφωνήσει από πριν το Γενάρη. Ότι θα κυβερνήσει με τον Καμένο. Είπα το να μην είναι ο Καμένος πριν πάει. Να μην είναι ο Τσίπρας. Ποιος να είναι ο πρωθυπουργός. Με τον κύριο πρέπει να το κύριε, πείτε από κύριε. Λοιπόν, δεν έχουν ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Χριστίδη που θα είναι προϋποψήφιος στο νότιο τομέα της Β' Αθηνών. Θα σας ενημερώσω για τις περιφέρειες του κ. Καλαμέρου. Να σας πω κάτι. Και σε αυτό που λέει ο κύριος Τερνταφυλλίδης πρώτος. Αν αναγνωρίζει ότι πρέπει να γίνει πρωθυπουργός ο πρόεδρος του πρώτου κόμματος, μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να ψηφίσει τον κύριο Μητσοτάκη. Αυτό τώρα εσείς είναι υπόθεση εργασίας που δεν ισχύει. Εσείς βλέπετε ότι θα είναι υπόθεση εργασίας. Αλλά δεν θεωρείτε αυτό, μπορείτε να κάνετε ένα κατήστη. Δεν υπάρχει περίπτωση με τη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, κύριοι, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό βράδυ και στους τρεις σας.